Ο Σταύρος είναι αλλοπολείο, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Προτιμάτε Σούλτς ή Μέρκελ? Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια δήλωση η οποία μπορεί να γίνει από έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η μία πλευρά είναι κεντροδεξιά, η άλλη είναι κεντρώα, μην την πω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω. Είναι και ιδεολογικό αυτό που ρωτάω. Αυτό το οποίο. Και το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ανοιχτά στηρίζει τον Die Linke στην Γερμανία. Άρα. Όμως, με τη Μέρκελ δεν είστε. Συνυπάρχετε, αλλά δεν είστε. Εγώ όμως εδώ δεν βρίσκομαι ούτε ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως σχολιαστής. Είμαι εδώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και με αυτή την έννοια αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει ανάγκη η Γερμανία να αναθεωρήσει την πολιτική στάση της, όχι μόνο απέναντι στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ίδια την Ευρώπη. Δηλαδή, μια πολιτική δημοσιονομικών περιορισμών, ακραίας λιτότητας, στην οποία η γερμανική ηγεσία, η γερμανική πολιτική ηγεσία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει να επιβάλλει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, έχει αποδειχθεί απολύτως αναποτελεσματική πολιτική. Μου δίνεται η έξοδο. Αυτή την προσέγγιση θεωρείται πιο πιθανό να μπορεί να την κάνει πράξη μια κυβέρνηση υπό τον Σούλτς ως καγκελάριο ή υπό την Μέρκελ? Αυτή την πολιτική προσέγγιση οφείλει να υιοθετήσει η Γερμανία. Το ποιος θα το κάνει, ή τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, οφείλει να υιοθετήσει η Γερμανία. Ποιος θεωρείται πιο πιθανό να το κάνει, και το λέω γιατί τον κύριο Σούλτς τον ξέρετε καλά ως πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, έχετε συνεργαστεί πολλάκις και υπήρχε μια επαφή πάντα θετική. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε και αν το κάνει θα είναι θετικό για την Ευρώπη. Δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν επιμένω, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Είναι η προφανώς ισορροπία. Ακούω ρεπορτάζ από χθες ότι για να κλείσει αξιολόγηση, αν μας ζητηθούν αυστηρά μέτρα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ένα κοινωνικό πακέτο με ελάφρυνση του ΦΠΑ ή ακόμα και μείωση φορολογικών συντελεστών. Και να ψηφιστούν και τα δύο ταυτόχρονα, και τα σκληρά μέτρα για να κλείσει αξιολόγηση και αυτά που θα ελαφρύνουν κάπως τη σημερινή κατάσταση. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Σας είπα ότι από τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες για να γεφυρωθούν οι διαφορές, που ακόμα δεν έχουν υπάρξει επίσημες ή ανεπίσημες συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν οι διάφορες πλευρές, μεταξύ των οποίων και η ελληνική πλευρά, να προσεγγίσουν η μία την άλλη, θα ήταν προτιμότερο να κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι σε σχέση με τα σενάρια. Δεν το αποκλείεται πάντως να υπάρχουν κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη, για να το πω έτσι. Εγώ σας είπα ότι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης η θέση είναι δεδομένη και ότι δεν δεχόμαστε την προκαταβολική νομοθέτηση μέτρων. Με αυτή την έννοια με βάζετε να απαντήσω σε ένα υποθετικό σενάριο του οποίου την προκείμενη δεν έχω αποδεχθεί. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω ότι όσο διαρκούν οι συζητήσεις, οι ανεπίσημες, όσο διαρκούν οι προσπάθειες για να ληφθούν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να πάμε σε γεφύρωση των διαφορών, καλό είναι να κρατάμε χαμηλά τους τόνους. Και αυτό πάντως για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα είναι κοινωνικά βιώσιμη. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, αν σήμερα αυτό που ζούμε είναι κοινωνικά βιώσιμο, κύριε Τονακόπουλε? Κοιτάξτε, και δεν είναι. Να σας δώσω εγώ απάντηση, παρότι εγώ έθεσα και το ερώτημα. Κύριε Βαγγελάτου, το εξής, ότι βεβαίως είναι ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής αυτό, το οποίο υλοποιούμε. Κανένας δεν είχε αυταπάτες ως προς αυτό. Γνωρίζαμε όχι, ότι. Είχατε αυταπάτες. Δηλώθηκε επισήμως ότι υπήρχε μία περίοδος με αυταπάτες. Εγώ αυτό το οποίο σας είπα είναι ότι δεν είχε κανένας αυταπάτες όταν υπογραφόταν η συμφωνία ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 75 για το 2017 και το 3,5% για το 2018. Δεν είναι αριθμοί οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με μια πολιτική λιτότητα. Κύριε Υπουργέ, αυτό όμως είναι. Ακούστε, ναι. Γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Αυτό το οποίο θα πρέπει κάθε φορά να συγκρίνουμε είναι τι θα γινόταν αν αυτή τη διαπραγμάτευση, την οποία τόσοι και τόσοι έχουν λιδωρήσει, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, δεν είχε γίνει. Ξέρετε τι πρωτογενές πλεόνασμα θα είχαμε ως στόχο για το 2017? 4,5%. Ξέρετε τι είναι 4,5%? 8 δισεκατομμύρια παραπάνω μέτρα. Επομένως, κάθε φορά όπου κάνουμε κρίσεις σε σχέση με αυτό το οποίο ζούμε, το οποίο κανένας, ξαναλέω, δεν λέει. Τι πρωτογενές πλεόνασμα θα έχουμε τώρα το 2017, τι προβλέπετε να έχουμε? 1,75. 1,75. Και τότε θα είχαμε 4,5%. Επειδή το ΑΕΠ μας βγάζει σε κάθε μονάδα το 1,8 δισεκατομμύρια, περίπου αυτός είναι ο όρος, οι τρεις μονάδες. Είναι 3, 2, 6, 5,5 δισεκατομμύρια, όχι 8.
Ναι, με συγχωρείτε, η διαφορά θα ήταν για το 2016. Τα μέτρα λοιπόν τα παραπάνω, αν ήταν τα μέτρα έτσι, δεν είναι 5,5 δισεκατομμύρια για το 2017 και 8 δισεκατομμύρια για το 2016, διότι η διαφορά ήταν 0,5% με 4,5%. Τα πρωτογενή αυτά πλεονάσματα ήταν εφιαλτικά. Πραγματικά, συμφωνώ μαζί σας. Όμως, αυτά που και η κυβέρνηση τώρα, τούτη η κυβέρνηση, ετοιμάζεται να συμφωνήσει, μπορεί και αυτά να αποδειχθούν έτσι. Γιατί σας το λέω. Λέτε ότι δεν μέτρα για τον κόφτη που υπάρχει. Ναι. Όμως, πάει η χώρα να δεσμευτεί, και αυτό ξεπερνάει για την κυβέρνηση το όριο της θητείας της, για πρωτογενή πλεονάσματα 3 ή 3,5% για 5 ή 10 χρόνια. Να το καταλάβουμε, 3 ή 3,5% σημαίνει 6-7 δισεκατομμύρια, το λέω χοντροκομμένα, είπαμε ποια είναι η πράξη, 1,8 δις είναι περίπου κάθε μονάδα του ΑΕΠ. 6-7 δισεκατομμύρια το χρόνο, θα συμφωνήσετε, να έχουμε πλεώνασμα. Ναι. Και αν δεν το έχουμε, θα μπαίνει κόφτης στις συντάξεις. Πώς το κάνετε? Καταρχήν αυτό που λέτε δεν είναι ακριβές, διότι ο κόφτης αυτή τη στιγμή έχει νομοθετηθεί μέχρι και το 2018. Mm-hmm. Ένα και στο χέρι. Ναι. Επομένως μετά το 2018 δεν ισχύει. Μα αυτό δεν παζαρεύουμε τώρα, να ισχύει και μετά. Για άλλον ένα χρόνο. Ναι. Μέχρι το 2019. Mm-hmm. Επομένως δεν υπάρχει SAE. Δημοσιονομικός διορθωτής. Ναι, αλλά τα πλεονάσματα δεσμευόμαστε να τα έχουμε το κρατούμενο. Για τη δεκαετία. Δεύτερο πράγμα έτσι. Είναι ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα είμαστε υποχρεωμένοι να πετυχαίνουμε μετά το 2018. Μα είδα την επιστολή Τσακαλώτου που έχει τα νούμερα που σας περιέγραψα. Το 3 και είδατε το 3,5. Είδατε εσείς. Δεν το λέω από το μυαλό μου. Με συγχωρείτε, αν δεν είναι έτσι, να με διαψεύσετε. Θα το δεχτώ πολύ ευχαριστημένα. Είδατε εσείς επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου με την υπογραφή του που να μιλάει για πλεονάσματα 3,5 και 3%. Είδα το διότι κείμενο εγώ δεν... να δημοσιεύεται. Αν με διαψεύδετε, δεν είδα καμία τέτοια επιστολή. Αν με διαψεύδετε, όχι, όχι, δεν σας διαψεύδω. Ρωτάω, αλλά αν με διαψεύδετε, το ακούμε. Σας ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Σε ό,τι αφορά την ανακούφιση, θα το ξανασυζητήσουμε μετά. Διότι ξέρετε, η δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης για την οποία κανένας δεν μιλούσε. Κανένας δεν μιλούσε. Περιμένετε. Είδατε εσείς επιστολή του. Είδατε εσείς. Επιστολή με την υπογραφή του κυρίου Τσακαλώτου που να μιλάει διέρευσε για πρωτογενή πλεονάσματα. Την... Αφήστε τη διέρευση. Εσείς είδατε επιστολή εγώ του κυρίου Τσακαλώτου. Την επιστολή, όχι, δεν βλέπω την αλληλογραφία του κυρίου Τσακαλώτου. Λοιπόν, είδα την επιστολή όπως λοιπόν, διέρευσε από εκεί που την έστειλε. Άρα, λοιπόν, εάν την παραποίησαν, είναι βαριά κατηγορία. Νομίζω, δεν κατηγορώ κανέναν. Εγώ σας λέω ότι επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου που να μιλάει για τέτοια νούμερα δεν υπάρχει. Είναι σαφές αυτό το οποίο σας λέω. Πολύ ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, εσείς θέλετε, δηλαδή, κύριε Βαγγελάτο, όχι, εσείς, είναι σαφές, εσείς, αυτό, εσείς αλλά... θέλετε να κλείσει η αξιολόγηση ή όχι? Θέλω να σας πω κάτι και θα το πω συνολικά, κύριε Τζανακόπουλε. Είμαι από αυτούς που δημόσια, γιατί ο δικός μου λόγος είναι δημόσιος, και τη συμφωνία του να παραμείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 και το να κλείσει η αξιολόγηση, την υποστηρίζω και τη θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης της χώρας. Πρέπει οι όροι είναι κάτι το οποίο κρίνεται από αυτούς που τους διαπραγματεύονται και τους επιτυγχάνουν. Σας θυμίζω ότι οι όροι δεν τίθεται ερώτημα για αυτό που λέτε. Σας λέω λοιπόν ότι οι όροι της προηγούμενης κυβέρνησης είχαν μία δέσμευση για πλεονάσματα 4,2% μέχρι το 2030. Αν εσείς βάλετε 3 και 3,5 δεν απέχετε πολύ από αυτό. Ακούστε. Καταρχήν, όταν θα έχουμε το αποτέλεσμα στα χέρια μας και με δεδομένο ότι η συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα σχετίζεται και με μια συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και επί πραγματικών αριθμών. Το 3 ή 3,5% το θεωρείτε μεγάλο πλεονάσμα για να το υπογράψετε? Το θεωρώ μεγάλο, ναι. Άρα, αν υπογραφεί κάτι τέτοιο, θα είναι ένα κακό αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Δεν θα κάνω σχόλιο πάνω σε υποθετικά σενάρια. Σας λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με δεδομένον έναν συσχετισμό δύναμης και μία θέση της Γερμανίας, η οποία είναι ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά την ανάγκη για υψηλά πλεονάσματα. Κλείνοντας την κουβέντα, θέλω να, επειδή το θέμα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα όσα γίνονται εκεί, ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για το πώς βλέπετε τη διακυβέρνηση Τραμπ. Από την δικιά μας μεριά είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένας προβληματισμός σε ό,τι αφορά μία σειρά ενεργειών οι οποίες δεν θα μπορούσε κανείς να παραναπεί ότι δεν συνάδουν με τον πολιτικό φιλελευθερισμό. Από εκεί και πέρα ο αμερικανικός λαός αποφάσισε, αυτή είναι η αποφασή του, είναι προφανές ότι είναι σεβαστεί και ότι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει
η βούληση για μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή συνεργασία με την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο ως προς επαφή του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο? Όχι ακόμα. Δεν υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την κουβέντα ανοιχτή σε όλα τα θέματα. Εύχομαι τη λήξη της διαπραγμάτευσης. Επειδή μου το θέσατε, θέλω να το πω για μία ακόμα φορά, όπως φαντάζομαι και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Όχι όμως με κόστος, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Το ξέρετε, φαντάζομαι, το βλέπετε, το ζείτε κι εσείς καθημερινά. Είναι απολύτως. Είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα όσα γίνονται το τελευταίο 24ωρο στις ΗΠΑ με